Καλώς ορίσατε όλους. Σας δίνω καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Έχουμε δώσει υπόψη όλοι μας το λόγο του Κυρίου. Την αυτοαλήθεια. Ότι έρχεται μία ημέρα όπως την ονομάζουν και οι πατέρες ημέρα φοβερή η ημέρα της κρίσεως, όπως λένε. Η μέρα που όλοι την ξέρουμε, θα κρίνει τον κόσμο. Και βέβαια, μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος. Θα στήσει θρόνους και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστης. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για μια και μοναδική ημέρα. Η Γραφή μας πληροφορεί. Η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο το ίδιο, ότι αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας θα αλλάξουν. Ο ήλιος, ο ουρανός, όπως ξετυλίγουν με ένα φύλλο καρδιού, έτσι θα τυλιχθεί και σύμφωνα με την δική του εντολή καινούργιους ουρανούς. Και άλλη γη κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμενου, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, περιμένουμε. Η μέρα που θα συμβούν αυτά, για άλλους θα είναι η μέρα φοβερή, η μέρα γεμάτη φωτιά. Φωτιά και, όπως λέει η Γραφή, πυρ καταναλίσκων. Πυρ καταναλίσκων. Που καίει και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Θα κριθούν οι άνθρωποι. Όλοι ξέρουμε, σύμφωνα με τα έργα μας θα κριθούμε, βάζουμε το μας στη μέση. Σύμφωνα με τα έργα μας θα κριθούμε. Και βέβαια το λέει, θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, το σύμβολο της πίστης. Βέβαια το ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις για το πρόσωπο του κριτή, επειδή θα έχει να ζητήσει ευθύνες από τον καθένα μας σχετικά με τα έργα που εντέλεται στο Ευαγγέλιο για να πράξουμε.
ο καθένας μας. Θα ζητήσει λόγους. Ανάλογα με τα τάλαντα που έχουμε λάβει. Όλοι μας έχουμε λάβει τάλαντα, άλλος ένα, άλλος δύο, άλλος πέντε. Ο Κύριος ξέρει πόσα έχει δώσει στον καθένα. Και πρέπει αντίστοιχα, ανάλογα με το ένα να γίνουν δύο, με τα δύο να γίνουν τέσσερα, με τα τρία να γίνουν έξι και το καθεξής. Πάντως, αυτή η παραβολή λέει ότι απαγορεύεται να το γυρίσουμε το τάλαντο πίσω. Ένα και μοναδικό. Απαιτεί σίγουρα διπλασιασμό. Δεν υπάρχει δικαιολογία, γιατί τότε βλασιμούμε στο πρόσωπό του. Όταν μας λέει θέλω από αυτό που σου δώσα το ένα, να μου δώσει άλλο ένα. Αν του πούμε ότι δεν μπορούσα να το πολλαπλασιάσω, ενώ εκείνος χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα λέει ότι θα μου δώσεις δύο, γιατί τόση είναι η δική σου δυνατότητα, τόσες είναι οι ικανότητές σου. Για ένα, συν ένα ακόμα να δώσεις. Για δύο, θα δώσω άλλα δύο. Επαναλαμβάνω, Κύριε, δεν είχα τη δύναμη να τα κάνω δύο. Πάρ' το ένα που μου δώσες, αν μου ζητήσεις δύο είσαι σκληρός. Και επειδή ξέρω ότι είσαι σκληρός, σου δίνω το ένα πάλι πίσω. Λέει στην παραβολή εκείνη, δεν τα λέω. Αυτό αποτελεί βλασίμια κατά πρόσωπον μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Σαν να του λέμε ότι ήξερες ότι εγώ δεν μπορούσα να το παραβλασιάσω. Μου το έδωσες καλά και ζώνη για να κολλάσω. Αφού το ήξερες, γιατί μου το έδωσες να σου δώσω κι άλλο ένα αφού δεν είχα τη δύναμη. Άρα είσαι κακός. Νομίζω καταλαβαίνουμε πόσο απλό είναι αυτό το πράγμα, αλλά και πόσο ευθύνη φέρει στον καθένα μας. Ο Θεός είναι πανάγνωστος και πολυέσπλαχνος. Και αυτή την ευθύνη που ζητάει, τη ζητάει αφού προηγουμένως μας λέει ζητήστε μου το φορτίο που σας ζητάω να σηκώσετε, να το σηκώσουμε μαζί για να είναι ελαφρύ το φορτίο. Ο γάρ ψυχός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό. Σας βάζω φορτίο που είναι Χριστός, που είναι ευχάριστο το φορτίο. Και βέβαια είναι και ελαφρύ. Το λέει ίδιος. Άμα λέει ψέμα το Χριστός και εμείς ξέρουμε ότι μας έδωσε πράγματα από εκείνα που ζητάει αντίθετα, τότε είμαστε εμείς οι βλάσφημοι. Αυτός είναι ο πολυέσπλαχνος. Θα έρθει λοιπόν. Και θέλω να προσέξουμε στο θέμα θα έρθει να κρίνει. Και είπαμε και θα είναι και η μέρα φοβερή. Θα είναι και η μέρα φοβερή. Και βέβαια ο ήλιος θα σβήσει. Δεν έχει τη δύναμη ο ήλιος μπροστά σε αυτόν που τον έπλασε, που τον δημιούργησε, να είναι φως. Αμέσως, αφού η λάμψη του Κυρίου δεν έχει περιγραφή, δεν μπορούμε να την περιγράψουμε, ο ήλιος θα είναι σαν σκοτάδι. Όπως μπροστά του, μπροστά στον ήλιο, που έχουμε και βλέπουμε τα μάτια, με τα μάτια μας, δεν υπάρχουν άστρα. Χάνονται. Έχουν φως, αλλά δεν φαίνονται. Και ο Κύριος μας
στην ημέρα του αυτή, τη λαμπρή, λαμπρή και φανή ημέρα, θα είναι η λάμψη, θα είναι το φως, θα είναι η ημέρα, η ημέρα. Έχουμε ένα θέμα πάνω σε αυτό, που μας απασχολεί. Όλη η ανθρωπότητα, πιο απλά, από τον Αδάμ, τον πρωτόπλαστο, και την Εύα, μέχρι και εκείνος που θα γεννηθεί και θα είναι ο τελευταίος, γιατί θα κλείσει η αυλαία του κόσμου αυτού, όλοι θα περάσουν από το κριτήριο αυτό. Για όλους παρουσιάζεται αυτή η ημέρα. Η ημέρα φοβερή. Για όλους είναι η ημέρα κρίσεως, η ημέρα δίκης. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, τον οποίο κρατώ στα χέρια μου, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο αυτό που ζούμε που τα τάλαντα που ανέφερα προηγουμένως τα πολλαπλασίασαν. Όσο χρόνο τους χρέωσε η Θεία Χάρις να ζήσουν στη ζωή αυτή, τον αφιέρωσαν στην απόκτηση αρετής και την ανύψωσή τους μέχρι να φτάσουν, ας το προσέξουμε αυτό, μέχρι να φτάσουν να γίνουν θεοί εν ζωή όντες και με τη χάρη του Θεού να οδηγηθούν σαν μικροί θεοί στην βασιλεία του τη μεγάλη. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι σαν και εμάς. Έζησαν κάθε μέρα πολεμώντας τον πειρασμό τη σάρκα τους, τις επιδημίες τους, τα πάθη τους, τα εσωτερικά, ένα, τα άσπρωναν και έφευγαν από τη μέση, όντας στη γη εδώ, καθαρίζοντας τον εαυτό τους, την ψυχή τους. Καθαροί. Έγιναν καθαροί. Δεν μιλάμε, ας το προσέξουμε αυτό, ότι αυτούς τους ανθρώπους που θεώθηκαν ενώ ζούσαν, θα τους βρει η ημέρα του Κυρίου. Επαναλαμβάνω και μια φορά, η ημέρα η φρικτή που θα γίνει το δικαστήριο, όπως λέει ο Χριστός μας, δεν θα είναι ημέρα δικαστηρίου για αυτούς. Και θέλω να το χωνέψουμε, γιατί αυτοί ζούνε ή έζησαν ως έχουν φύγει και έγιναν, θεώθηκαν, ενώ ζούσαν επί της γης. Αυτοί όλο το χρόνο που έζησαν, τον έζησαν μέσα στην ημέρα του Κυρίου. Αφού ζούσαν με τον Κύριο, αυτοί ακριβώς η υπακοή στο θέλημά τους εφόρου ζωής και η αγιοποίησή τους,
Όλα τα χρόνια της ζωής τους ήτανε μία ημέρα Κυρίου. Τι ημέρα Κυρίου που είχε αρχή εδώ στη γη, μα δεν έχει τέλος καθόλου. Είναι η ημέρα άφθαρτη και αιώνια. Θέλω να σταθώ εδώ λίγο και θα παρακαλέσω, αν το κατανοήσετε και έχετε καμία απορία πάνω σε αυτό, για να προχωρήσω παραπέρα. Δεν υπάρχει καμία απορία, για να δω αν το καταλάβατε. Αυτοί δεν έχουν να δουν κριτήριο, γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο, όπως το έχουμε και εμείς, και με τον αγώνα τους και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος καθάρισαν εσωτερικά όσα ζούσαν επί της γης. Για να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δεις τι έχεις μέσα σου. Να το παλέψεις αυτό που έχεις μέσα σου. Να κρίνεις εσύ τον εαυτό σου ο ίδιος με τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος. Να κλάψεις για αυτό που έχεις μέσα σου. Να λιώσεις για αυτό που έχεις μέσα σου. Και με το δάκρυ της μετάνοιας και με το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού Λοησόμε, μια ζωή ολόκληρη να αφήσεις το παρόντα κόσμο, όπως αφήνουν τα φίδια το πουκάμισό τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, και να πορευθείς στη Βασιλεία του Θεού, στην οποία και βρισκόσουνα όσο ζούσε σωματικά επί της γης. Αυτή, επαναλαμβάνω, η θεωμένη, είπα, έκαναν κρίση, έπαιρναν τον Κύριο, του έλεγαν: Κύριε, τι λες το Ευαγγέλιο, λες αυτό και αυτό. Καθρέφτιζαν μέσα με το Ευαγγέλιο την ψυχή τους, έβλεπαν ότι ήταν μαύροι και γίνονταν άσπροι. Έκαναν την κρίση με το λόγο του Κυρίου. Και αφού έκαναν την κρίση και με αυτή την κρίση αγίασαν, δεν είναι δυνατόν ο Κύριος να είναι ο κριτής. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Κρίθηκα, δέχτηκα να με κρίνει ο λόγος του Κυρίου. Εδώ, στο ζω στη γη τώρα, από το Πανάγιο θέλημά του. Και με βάση και με κόσκινο το λόγο του Θεού, κοσκινίζω στη ζωή μου και κρίνω τον εαυτό μου, βάσει το λόγο του Θεού. Να ο κριτής μου, όσο ζω στη γη. Με αυτό αφήνω και πέφτουν τα κάθαρα και μείνει το καθαρό. Το αλεύρι, το καθαρό. Με το λόγο του Κυρίου βέβαια κοσκινίζω. Και τι κάνω? Πάντα ο Κύριος μαζί μου, πάντα ζω. Κάθε στιγμή μαζί του, μέρα νύχτα τον έχω στη συντροφιά μου. Αυτό που είπαμε, μακάρι ως ανήν, που κάναμε την περσμένη φορά, και λέω ότι μελετήσει τον νόμο Κυρίου ημέρα στη νυχτός. Διαβάζαμε στο περασμένο ψαλμό που κάναμε. Λέει, αυτός που μελετάει τον νόμο του ημέρα και νύχτα, αυτός ζει την ημέρα του Κυρίου. Δεν έχει να δει φρικτή ημέρα. Θέλει κάποιος να πει εδώ κάτι ευχαρίστως, έτσι για 5 λεπτά, 6, να γίνει κατανοητό από όλους. Μιχάλη, θέλεις κάτι να πεις, αγόρι μου? Θέλω να πω ότι ο Κύριος πολύ καλά τα λέει εκεί, ακριβώς, αλλά εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ποιο? Διάζουμε και κρίνουμε τους άλλους έξω, που όταν πάμε στον Κύριο, την κατάλληλη ημέρα ο καθένα ξεχωριστά, αυτό δεν θα μετρήσει. Θα μετρήσει τον εαυτό μας. Άρα και καλά τα λέει τότε ο Κύριος, να δούμε πρώτα τον εαυτό μας και να έχουμε φως προς έξω και να είμαστε φώτα μέσα σε όλη την ομία, διότι υπάρχει ανάγκη από λόγου Θεού, διότι υπάρχει λοιμός. Η κρίση είναι και μόνο στον εαυτό μας. Άλλος αδελφός κάτι?
που να φέρει, ορίστε. Με βασανίζει. Πάνω σε αυτό. Με βασανίζει και μου λέει, ουδείς αναμάρτητος, είμαι μόνο ο Κύριος. Ναι. Άρα αυτοί οι μαθητές, οι Αποστόλοι κλπ. Ήταν αμαρτωλοί, είχαν κάνει αμαρτήματα. Το ερώτημα είναι απλό. Και αυτοί που αναφέρουμε σήμερα. Όχι απλό, και αυτοί ήσαν άνθρωποι, αλλά με τη χάρη του Θεού έδειξαν απόλυτη υποταγή στο θέλημά του. Απειλάγησαν. Και έκαναν υποχωρή, αγωνίστηκαν. Και άλλωστε έχησαν το αίμα τους για αυτό το θέλημα του Κυρίου. Το έχησαν το αίμα τους. Θέλω να σταθώ και εκεί είναι το κέντρο της πρώτης ενότητάς μας. Για όλους η δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα είναι η μέρα κρίσεως. Για όλους, δηλαδή στο σύμβολο της πίστεως, θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και λέμε για όλη την ανθρωπότητα. Και η απάντηση είναι, όσοι ανακρίνουν τον εαυτό τους, όσοι τον υποβάλλουν σε ανάκριση, σε δικαστήριο, τώρα που ζουν εδώ στη γη και φτάνουν σε μέτρα αγιότητας, αυτοί δεν θα δουν την ημέρα του Κυρίου, φοβερή ημέρα Κυρίου. Γιατί να τη δουν ημέρα Κυρίου, αφού δικάζονται από μονάχοι τους με βάση το Ευαγγέλιο καθημερινά και κλαίνε για τα κατάδια τους και ζητάνε το έλεος του. Δεν είναι δυνατόν να είναι ημέρα κρίσεως η ημέρα αυτή. Αλλά τι θα είναι, σίγουρα θα είναι κάποια ημέρα που έχει νόημα. Ποιο είναι το νόημα? Ότι καταληκτικά θα πάρουν με απλή γλώσσα την τελική πληρωμή. Είναι η μέρα που θα πάρουν, αν έχουν φύγει από τον κόσμο, την τελική τους πληρωμή. Οι Άγιοι θα έχουν τελική αποκατάσταση, που είναι εκείνο που λέμε τη τελική θέση. Θα έχουν τελική αποκατάσταση. Και όλοι θα έχουν τελική αποκατάσταση. Όχι μόνο αυτοί. Κάτω από το πνεύμα αυτό της τελικής πληρωμής βρίσκονται και αυτοί. Αλλά όχι σαν ημέρα Κυρίου φοβερή. Είναι ένα άλλο θέμα. Πιστεύεις εμείς, παρακαλώ. Θες να πεις συμπλήρωση. Ναι. Θέλω να πω κάτι εκεί, ότι επειδή το έχω διαβάσει σε να με κάποιο πατέρα, ότι κρίνω ζώντας και νεκρούς, όπως είπατε. Σαν αστραπή θα μακρύνει, ρηπή οφθαλμού. Και το φως, θα βρει το φως, αυτοί που, όπως είπατε, έχουν το φως και αυτοί που έχουν ένα μέσο σκοτάδι, δεν θα μπορούν να βρουν ούτε το φως, τίποτα, και θα πάνε με το σκοτάδι. Δηλαδή, η κρίση είναι ρηπή οφθαλμού και δεν είναι χρόνου, δηλαδή, για να φάνε χρόνα, δικαστήρια, και έλα εδώ εσύ και έλα εσύ εκεί, ναι. Αμέσως θα γίνει. Ναι, να τα δούμε λίγο αυτό που λέει ο Μιχάλης, ήταν αμέσως παρακάτω, με προλαβαίνει τώρα εδώ ο Άγιος Σημειώνης. Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης και τα το άλλο ερώτημα είναι, θα τον δουν όλοι? Είναι ερώτημα, θα δουν το πρόσωπο του Χριστού, αφού δεν εκκριθείς των ζώντων και των νεκρών? Ο Μιχάλης με τον τρόπο του προλάβε και το είπε, αλλά να ακούσουμε εδώ πέρα τι λέγει ο Άγιος, το διαβάσω για να ακούσουμε τη γλώσσα του. Πράγματι, η αποκάλυψη της θεότητάς του γίνεται κρίση σε όσους την δεχθούν. Απλά, όσοι δεχτούμε τον Κύριο σαν αρχηγό μας και τώρα, αλλά και τον αποκαλυφθεί στη δευτέρα κρίση,
η θεότητά του αυτομάτως το φανέρωμα της θεότητάς του είναι κρίση, είναι δίκη που κάποιος κρίνεται και ανακρίνεται. Για να δούμε. Α, διότι καμιά σάρκα δεν θα βάσταζε τη δόξα της θεότητάς του αν φανερωνόταν γυμνή από τη θεατρική συνάφεια και άφραστη από ένωση. Λέει το εξής, ότι όταν γεννήθηκε σαν άνθρωπος είχε μαζί του τη θεότητα ολόκληρη. Ήτανε ο Θεός εκείνος που είναι και τώρα και που είναι στους αιώνες των αιώνων. Πήρε το σώμα γιατί δεν γινόταν να στραφεί μαζί μας αλλιώς. Πρέπει να δούμε κάποιον εμείς που να μας αποκαλύψει τη θεότητα και τις αλήθειες γύρω από τη θεότητα. Όσοι λοιπόν έχουν, όσοι από τους ανθρώπους έχουν ζωή σωματική, όχι πνευματική, το προσέξουμε αυτό, όσοι έχουν τέτοια ζωή, κανείς από αυτούς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει παρουσία του Κυρίου πάνω στη γη. Αυτοί κρίνονται και τώρα με την άρνηση που δείχνουν. Αλλά και θα κριθούν και θα είναι για αυτούς ημέρα φοβερή, η ημέρα εκείνη της κρίσεως. Θα είναι ημέρα, όντως, ημέρα κρίσεως φοβερή. Θα το δουν, όπως υπόθηκε προηγουμένως, οι αρνητές και εκείνοι που δεν έδειξαν καμία μετάνοια επάνω στη γη γιατί ήταν οι καλύτεροι στον κόσμο. Δεν ακούμε πολλούς να λένε είμαι ο καλύτερος, γιατί εγώ να πάω να ξεμολογηθώ. Ναι. Δεν έκανα και τίποτα. Δεν σκότωσαν. Ναι, όλα τα δεν. Δεν χρειάζεται να πάω να ξεμολογηθώ. Είναι μια πολύ απλή δικαιολογία που την προβάλλω. Και λέει, θα το δούμε και από εδώ, το διαβάσουμε, μου κάνει εντύπωση και εγώ δεν θα προσέξει κανείς. Και εσύ το και, άμα το δείτε που διαβάσω τώρα εδώ, θα πει, διά, κοίταξε, το διαβάζαμε, δεν το καταλαβαίναμε. Και αυτό ο άνθρωπος το διαβάζει και μελετάει. Ανοίγει τα ματάκια του. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό που θα πω τώρα. Για να το δούμε. Ο Απόστολος Παύλος πήρε γραπτή άδεια από τους γραμματείς και Φαρισαίους. Πριν ακόμα τον καλέσει ο Χριστός μαζί του. Και μια συνοδεία να παραφέρει δεμένους χριστιανούς για να οδηγηθούν στο θάνατο. Το ξέρουμε όλοι αυτό νομίζω. Πριν όμως φτάσει στη Δαμασκό, το ξέρουμε και αυτό το γεγονός απλό, πάρα πολύ απλό, πριν φτάσει στη Δαμασκό, όπου θα έκανε συλλήψεις χριστιανών και τους έδαινε για να τους σκώσει τα μπουντρούμια και να τους σκοτώσουν στη συνέχεια, εκεί είδε, πριν από τη Δαμασκό, λάμψη, λέει, φως περιλάμψαν. Κάποιο φως αναστραπή που βγάζει προηγουμένως. Και αυτό το φως δεν τον φώτισε. Γιατί το έκανε. Τον έρεξε. Τι του έκανε το φως. Τους τράβωσε. Και τον έρεξε. Τύπλωση. Και τον έρεξε. Αυτό που έχει σημασία, θέλω να σταθούμε σε αυτό. Σε αυτό που έχει σημασία. Αυτό που το έκανε προηγουμένως ζει. Τον τύφλωσε το φως. Τον τύφλωσε. Γιατί το λέμε αυτό. Είδε τον Χριστό την ώρα εκείνη. Όχι. Δεν τον είδε. Λάμψη είδε, αλλά η λάμψη ήταν εκτυφλωτική και όχι φωτιστική. Διαφορά. Λάμψη που να σε φωτίζει και λάμψη που να σε σκοτεινιάσει. Να σε κάνει να τυφλωθείς τελείως. Η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα του Κυρίου που την είπε ο Κύριός μας και την επανάλαβε ο Μιχάλης, ότι θα είναι η μέρα που θα μοιάζει γρήγορη, λέει, τσάψα να στραπή θα είναι. Θα κάνει το ίδιο πράγμα σε αυτούς
που είναι σκοτεινιασμένοι από εδώ. Με καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Να ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο Χριστός μας που θα έρθει τόσο γρήγορα την ημέρα εκείνη, τη μεγάλη της κρίσεως, που θα είναι, λέει, σαν όπως η αστραπή από Ανατολών προς εμάς που πάει, έτσι λέει ο Κύριος μας, το φως της λάμψης αυτής θα είναι σκοτάδι για τους αμαρτωλούς. Θα είναι όμως φως πραγματικό, αληθινό και αιώνιο για τους δίκαιους. Άρα δεν πρόκειται για ημέρα για τους αμαρτωλούς, αφού θα είναι νύχτα, όπως ήταν νύχτα για τον Παύλο την ώρα που τυφλώθηκε όταν γίνεται το φως. Έγινε κατανοητός. Με το παράδειγμα φαίνεται πάρα πολύ καθαρά ότι δεν πρόκειται να είναι η ημέρα των Αγίων της Δευτέρας Παρουσίας, αλλά θα είναι νύχτα και σκοτάδι που πηχτό και αδιαπέραστο, που δεν θα έχει τέλος, αλλά άφθαρτο σκοτάδι. Δεν θα έχει φθορά, ψυχή μαύρη, θα γίνει μαύρη και πάλι, και θα νιώσει περισσότερη τη μαυρίλα ακριβώς όταν θα έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς ο Κύριος. Μη μιλάμε επομένως για ημέρα Κυρίου. Διαβάζω και να προσέξουμε κάτι εδώ πέρα. Βέβαια για αυτούς λέει θα είναι ημέρα φοβερή και φρικτή, λέει εδώ πέρα. Φαίνεται τέτοια που δεν φωτίζει, αλλά φλέγει η ημέρα αυτή. Δεν ζωοποιεί, αλλά τιμωρεί κατά τρόπο φοβερό. Και αυτό είναι φανερό από όσα έπεθε ο μακάριος Παύλος, το σκεύος της εκλογής, γιατί δέχτηκε το πλήγμα στα μάτια από την έγνοια του απροσίτου φωτός που άστραψε σε αυτόν. Όχι μόνο δεν φωτίστηκε, ούτε αυγάστηκε, αλλά μάλλον σκοτίστηκε όταν είδε μπροστά στη Δαμασκό το φως που τον καλούσε να επιστρέψει κοντά του. Το θέμα είναι τώρα, Απόστολος Παύλος λέει, αν κρίναμε τους εαυτούς μας, εμείς τώρα εδώ που συναζόμαστε, αν κάνουμε κρίση του εαυτού μας, κάποτε κάτι τέτοιο είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, και είπα να το δούμε πως το πει ο Άγιος. Σωστά το είπε και τον Άγιο να ακούσουμε. Αν κρίναμε τους εαυτούς μας, τώρα όσο ζούμε στη γη αυτή, με βάση τον νόμο του Θεού και όχι με βάση τη λογική μας. Η λογική μας δεν έχει νόμο δικό της φτιάξει, ώστε να έχει το Θεό την εντολή να κρίνει τον εαυτό της, αλλά με βάση τον νόμο του Θεού και τη συνείδηση που είναι νόμος Θεού και αυτός, τότε επειδή κρίνουμε και δικάζουμε τον εαυτό μας με τον νόμο του Θεού, δεν θα κριθούμε στην άλλη την ημέρα του Κυρίου, τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα κριθούμε, το λέω και με το πράγμα, δεν θα κριθούμε. Το διαβάζω όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, αν, το έχει ερμηνευμένο εδώ πέρα, εάν εκρίναμε τους εαυτούς μας, δεν θα εκρινόμασταν. Αυτή είναι η φράση του Αποστόλου Παύλου, ερμηνευμένη. Εάν κρίναμε τους εαυτούς μας, δεν θα εκρινόμασταν. Και στα αρχαία ελληνικά, μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, «Η γάρε αυτούς εκρίναμεν, ούκαν εκρινόμεθα». Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα, ή να μη συν τον κόσμο κατακριθόμενο. Λέει, αφού κρινόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού κάθε στιγμή, όσο ζούμε, διαβάζοντας την Αγία Γραφή και μελετώντας την Αγία Γραφή, κρίνουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή. Πάει σύμφωνα με το θέλημα του εαυτός μας? Δεν πάει, λέμε.
Αυτό λέμε συνεχώς. Άρα λοιπόν τον καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Τον έχουμε σε μια αιώνια, σε μια ισόβια της καταδίκη. Και έτσι είναι το πράγμα, η πραγματικότητα. Ότι είμαστε κατάδικοι, είμαστε κατηγορούμενοι μπροστά σε κάποιο δικαστήριο. Το δικαστήριο το κάνει ο Κύριος και εμείς. Ο Κύριος και λέει, πάρ' τη γραφή, εγώ είμαι ο δικαστής, κρίνε λοιπόν τον εαυτό σου με βάση αυτά. Και αφού λοιπόν βλέπεις ότι είσαι εντάξει και φροντίζεις να βλέπεις ότι πράγματι είσαι φταίχτης, δεν μπορεί παρά αυτή η κρίση να σου οδηγήσει την ημέρα του Κυρίου μακριά από άλλο δικαστήριο. Δεν υπάρχει για σένα δικαστήριο άλλο. Καταδεικτικά λοιπόν και πάλι. Θα σταθώ και πάλι εδώ για να το καταλάβουμε. Το λέω επιγραμματικά. Μελετάμε το νόμο του Κυρίου. Ο νόμος του Κυρίου πολύ καθαρά μας λέει Κώστα Αδάμ, είσαι σκάρτος, δεν βαδίζεις καλά. Έτσι είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί ό,τι και να κάνουμε, λέει ο Κύριος, είμαστε άχρηστοι δούλοι του. Αχρίοι δούλιες με. Και όταν ακόμα κάνουμε το καλό, πάλι αχρίοι δούλιες με. Άρα δεν έχεις τίποτα άλλο να διαλέξεις. Να πεις ήμαρτον, σαν τον Άσο τον Υιό, στον ουρανό και ενώπιόν σου. Αυτός είναι ο δρόμος της μετάνοιας. Και να στάξει και κάποιο δάκρυ από το μετωπό σου, που λέγεται κατάληξη, και με αυτή τη βιωτή, με αυτόν τον τρόπο ζωής, να φτάσεις στην ημέρα του Κυρίου εν μετανοία, το λέει και η Εκκλησία μας. Εν μετανοία εκτελέσαι τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, στη λειτουργία του λέει. Εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι. Τελείωσε όλα, όλη η ζωή μας να είναι κάτω από τη μετανοία. Κάτω λοιπόν από αυτό το κριτήριο που πρέπει να γίνεται, κάτω από αυτό το δικαστήριο, δεν φτάνουμε στην ημέρα του Κυρίου για να κατακριθούμε αφού περάσουμε από δικαστήριο. Περνάμε ήδη από το δικαστήριο. Σταματάω σε εδώ. Κάποιος αδερφός θέλει να πει κάτι. Ορίστε, Χρήστος. Κατά τη Δευτέρα Παρουσίαση, ονομάζει εκεί πέρα για αρπαγή των χριστιανών. Κάπου το λέει τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι, το λέει Απόστολος Παύλος τον λέει. Απόστολος Παύλος, έτσι. Αρπαγισόμεθα εν εφαίρεση εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Ναι, αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή, τι θα γίνει η αρπαγή. Αυτή έχω έτσι την εντύπωση πώς... Λοιπόν, θα μου το θυμίσεις λίγο μετά. Για να δώσω την απάντηση, δεν έχω αντίρρηση, υπάρχει απάντηση από τον Απόστολο Παύλο τον ίδιο. Αλλά θέλω στο θέμα που μόλις την δεύτερη νότα που ανέφερα, στο υπάρχει δικαστήριο για εκείνους που κρίνουν τον εαυτό τους και τον καταδικάζουν σε αυτή τη ζωή. Απλό είναι αυτό, δεν υπάρχει δικαστήριο. Και πάλι η απάντηση είναι, ότι είναι καταληκτική η ημέρα. Είναι δηλαδή η ημέρα που θα ολοκληρωθεί η αμοιβή τους. Θα πάρουν τέλεια πέρα για πέρα όποια αμοιβή, όποια πληρωμή έχουν να πάρουν. Δεν θα υπάρχει άλλη προσμονή για να πληρωθούν ακόμη παραπάνω. Είναι η μέρα τελευταίας κατάληξης ως προς την πληρωμή που θα πάρουμε. Σίγουρα όμως αναμένεται η ημέρα εκείνη και η στιγμή εκείνη περιμένεται και από εκείνους που έχουν δεωθεί και από εκείνους που ζουν εν μετανοία την περιμένουν όλοι για να ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να πάρουνε πλήρη δόξα Θεού. Πλήρη δόξα Θεού. Και θέλω να σταθώ λίγο πάνω στο θέμα αυτό. Όταν λέμε τελική πληρωμή, το βραβείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ον αποδώσιμη Κύριος», πολύ ωραία που το θύμισες, λέει θα, τώρα φεύγω και πάω. Πού πάω? Στον Κύριο. Φεύγω από τον κόσμο.
και θα μου δώσει, λέει, το στεφάνι. Και είπε ακόμη ότι δεν θα το πάρω μόνο εγώ το στεφάνι, δεν το δώσω μόνο σε μένα, ναι. Αλλά και πάση τη ηγαπηκόση την επιφάνεια αυτού. Αλλά και σε όλους εκείνους που αγάπησαν την παρουσία του, του Κυρίου. Εδώ στη γη που ήρθε, αγάπησαν την παρουσία του. Και όσοι τον αγάπησαν, όλοι θα πάρουν το στεφάνι εκείνου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι μιλάμε, περιμένουμε όλη την ημέρα εκείνη και τα μεγάλα άστρα των Αγίων και τα μικρά άστρα και οι πηγολαμίδες. Όλα τα φώτα περιμένουν, φωστήρες όπως λέει η Εκκλησία. Λέγεται κάτι να πείτε. Κύριε Κώστα, έχουμε όλοι μας ένα μεγάλο εχθρό, τον εγωισμό μας. Αυτό τον εγωισμό όποιος μπορέσει και το δαμάσει, νομίζω ότι θα κάνει ένα βηματάκι σε αυτά που λέτε. Ναι, σίγουρα είναι μια αλήθεια, μας πολεμάει ο εγωισμός. Σίγουρα αυτό είναι αλήθεια, αλλά όταν μιλάμε για κρίση, ποιος για κριτήριο, ποιος από εμάς έχει τη δύναμη και δίκιο να έχει να πάει να ζητήσει συγγνώμη. Είναι λίγο διαιτήριο μεγάλο. Διαιτήριο μεγάλο. Έχει υποφέρει. Διαιτήριο μεγάλο. Δεν ξέρω τι καρδιά πρέπει να έχει εκείνος ο Κολοκοτρώνης που βρισκόταν μέσα στη φωτιά και στους σκοτωμούς όλη μέρα ώστε να πάρει το φωγιά του αδερφού του να του κάνει τραπέζι. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη αυτό. Με περνάει το λογισμό μου. Θέλω λοιπόν να σταθώ κάπου τώρα εδώ πέρα. Μιχάλη, θέλεις κάτι. Ναι. Πάνω στο θέμα μέσα παρακαλώ. Παρακαλώ μέσα στο θέμα να καταλαβαίνω αυτό που λέμε. Ναι. Νομίζω ότι εκεί όλα υπάρχει και μία λέξη που λέει ο Κύριος και πιαλόμαστε πάλι ένοχοι επάνω στο θέμα. Όπου ο θησαυρός, εκεί και η καρδιά σας. Και μας έχει αφήσει αυτό το θησαυρό που είναι αφάνατος και εμείς ψάχνουμε για τους θησαυρούς τους φθαρτούς. Είμαστε ένοχοι, από μόνοι μας διαλέγουμε και παίρνουμε. Αφάνατο και φθαρτό. Μάλιστα. Ένα τώρα άλλο, μία άλλη ενότητα γύρω από το ίδιο θέμα. Έχουμε ανοίξει τη γραφή και πολλές φορές που με μιλήσει και εμείς εδώ μέσα με βάση τις πράξεις των Αποστόλων και τον Κύριο τον ίδιο, κάπου αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος. Λέει λοιπόν ότι ο Κύριος πήρε τους μαθητάς του και τους έβγαλε έξω από το Ιεροσόλυμα, στο όρος των Ελαιών, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και όπως ήσαν οι μαθητέ και ο Κύριος, τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό. Με συνοδεία. Συνοδεία αγγελικών ταγμάτων. Και ακούστηκε η φωνή. Όπως ακριβώς τον βλέπετε να ανεβαίνει, έτσι θα το δείτε και να κατεβαίνει. Όπως ακριβώς τον βλέπετε να ανεβαίνει, έτσι θα το δείτε και να κατεβαίνει. Πότε, Μιχάλη, πότε? Στη Δευτέρα Παρουσία. Στη Δευτέρα Παρουσία. Με τη δόξα που φεύγω, με την ίδια δόξα θα. Ναι. Δόξα για τους δοξασμένους. Γιατί εδώ που έχω μπροστά μου, λέει ο Χριστός είχε σώμα την ώρα που έφυγε. Είχε. Βεβαίως. Αυτό το σώμα που πήρε όταν γεννήθηκε, το θέωσε. Θεός ήτανε, το θέωσε. Το έκανε λαμπρό. Ήλιο, αφού ήλιος είναι ο ίδιος. Με τη μόνη διαφορά ήλιος δικαιοσύνης, ήλιος φωτός, ήλιος που καθαρίζει, είναι για εκείνους που τον δέχονται. Για εκείνους που δεν το δέχονται είναι φωτιά που καίει. Φωτιά που καίει. Και το διαβάζω. Το διαβάζω να το δείτε. Λέγει ότι το εξής. Και θα φανεί αυτό το πυρ. Όχι όλο πνευματικός. Αλλά όπως θα μπορούσε κανείς να πει ασωμάτως μέσα σε σώμα. Θα φανεί, λέει, φωτιά
Και εννοεί την παρουσία του Κυρίου, φωτιά μέσα σε σώμα. Να το προσέξουμε λίγο το πράγμα. Καθώς παλαιά έβλεπαν οι μαθητές και καθώς παλαιά βλεπόταν από τους μαθητές του ο Χριστός όταν αστήθηκε. Σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελιστή, πράγματι όταν αναλαμβανόταν στους ουρανούς την ώρα που γινόταν η ανάληψή του με συνοδεία αγγελικές που λέγαμε προηγουμένως στους ουρανούς, οι άγγελοι τους είπαν αυτά. Σε ποιους τα είπανε, ποιοι ήταν μπροστά, οι Άγιοι Απόστολοι. Την ώρα που ήταν ανάληψη είναι οι Απόστολοι μπροστά. Τι είπε στους Απόστολους? Με τον τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό, με αυτό θα έρθει και πάλι. Αν δεν συμβεί αυτό, πώς θα το θεωρούσαν οι αμαρτωλοί, οι άπιστοι, οι αιρετικοί και οι πνευματομάχοι, ενώ είναι τυφλή στην ψυχή και έχουν στους δαρμούς τους φραγμένους από το βόρβορο της απιστίας, της αμαρτίας, όπως έγραφε ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής. Λέει, προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να μην είναι φωτιά που καίει η θεότητα όταν θα έρθει στον κόσμο για εκείνους που είναι αιρετικοί, πνευματομάχοι και, και ακάθαρτοι. Νομίζω το διάβασα και το είδατε. Τώρα το ακούσατε μάλλον, λέει, για αυτούς θα είναι πυρ μέσα σε ένα σώμα που θα καίει. Όπως έκαψε και τον Απόστολο Παύλο μπροστά στη Δαμασκό. Δεν θα είναι φωτιά που θα φωτίζει, δόξα. Δεν θα είναι χάρη και γλύκα παραδείσια, όπως θα είναι στους Αγίους. Φωτιά πυρ καταναλίσκων. Ο Θεός είναι πυρ, να το χορέψουμε, καταναλίσκων σε όλους τους αρνητές και όλους τους αμαρτωλούς αμετανόητους όλων των εποχών. Πυρ καταναλίσκων. Για εκείνους είναι η μέρα του Κυρίου, η μέρα φοβερή. Για εκείνους η ημέρα του Κυρίου είναι η ημέρα φοβερή, πέρα για πέρα. Να πω... Ναι, να πεις κάτι, πες την κάτι, Χρήστος. Πες. Όταν είχα πάει στο Ιεροσόλυμα και εκεί ένας ξαναλός μας στο Λόφο των Ελαιών και μας έδειξε εκεί στα τείχη της Ιερουσαλήμ ότι σε αυτό το σημείο, λέει, από εδώ έφυγε, λέει, και από εδώ θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία εκεί. Ναι, περιμένετε να κατακατεύει κάπου μέσα στο Ιεροσόλυμα. Αυτή είναι μια παράδοση. Είναι σωστό. Παράδοση είναι αυτή. Παράδοση. Ο Κύριος δεν έχει πει τίποτα πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει με ποιο προφήτης, ποιος προφήτης μεγάλη που δεν τα ρωστά, ο Ιζεκίλ. Το ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην τελευταία προφητεία που ακούμε ότι... Πήρανε οστά. Ναι, εκείνη είπε ότι τα οστά, τα γυμνά, τα ξηρά, ακούσατε λόγω Κυρίου. Και εκεί τα οστά, ένα-ένα μαζεύονταν, ένα βρισκόταν οστούν εδώ, άλλος στη δύση του ηλίου, άλλο αλλού, του ιδίου σώματος βέβαια και συναρμολογόντουσαν. Και τρεις φορές κήρυξε ο Ιζεκίλ. Και γίνανε ζωντανοί άνθρωποι στο τέλος για να κρυθούν στον χώρο εκείνο που είστε εσείς, στην Γιλάδα ή ο Σαφάτ. Έτσι λέμε. Στην Γιλάδα το κέντρο. Ναι. Θέλω όμως να σταθούμε εδώ σε αυτό που κάτι είπε ο αδερφός ο Χρήστος, να το διαβάσω λίγο πώς το λέει ο Άγιος Σημειώνας Θεολόγος. Λέει, όταν πράγματι μίλησε για τους κεκοιμημένους ο Απόστολος Παύλος. Και κεκοιμένους αδόξα, είπε ο Κύριος ότι σίγουρα θα έχουν κοιμηθεί άνθρωποι όταν έρθει ο Κύριος. Και δεν είπε, δεν θα είναι όλοι ζωντανοί άνθρωποι, θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στη ζωή. Και λέγει, όταν μίλησε για τους κεκοιμημένους και τη δόξα που θα ακολουθήσει, για τους σωσμένους βεβαίως, και πως όλοι οι Άγιοι θα αρπαγούν δια των εφελών, όλοι οι Άγιοι, να το προσέξουμε το πράγμα, θα αρπαγούν δια των εφελών. Ποιοι θα αρπαγούν, αδερφέ Χρήστο? Οι Άγιοι. Οι Άγιοι δια των εφελών. Όχι αυτοί που τον αρνηθήκανε το Χριστό μας, μόνο οι Άγιοι θα αρπαγούν και θα αλλάξουν από το χειρότερο στο καλύτερο.
από το χειρότερο και λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι την ώρα εκείνη που αγγελικά τα άγματα θα παραλάβουν εκείνους που είναι δίκαιοι σαν σε νεφέλες ουράνιες μέσα, την ώρα αυτομάτως αστρατηδών εκείνη την ώρα θα επέλθει και η αλλαγή. Τα σώματα που είχαν από υλικά θα γίνουν, τα σώματα μιλάω, τα υλικά σώματα που έχουμε τώρα εμείς εδώ, θα γίνουν πνευματικά. Αλλά μην με ρωτάς για τον τρόπο, γιατί αυτά ουδής είναι στο θέλημά του. Σίγουρα όμως θα έχουμε αλλαγή των σωμάτων, των δικαίων και η δίκαιη εκλάμψουση ως φωστήρες. Και οι δίκαιοι θα λάβουν σαν τα άστρα. Τελείωσε η θυσία μας, θα έχει αυτά διάφανα πέρα για πέρα. Από ό,τι μέχρι τώρα βλέπουμε, θα έχουμε και αρπαγή, λέει, θα έχουμε αρπαγή για τους ζώντες, τους συγκεκριμένους. Και οι ζώντες θα πάρουν. Δεν είναι εξαιρετικό. Και οι ζώντες θα αλλαγούν, λέει, θα έχουν αλλαγή όλοι μαζί. Με τη μόνη διαφορά, και πάλι θα το προσέξουμε αυτό, θα έρθει, λέει ο Κύριος, την ημέρα εκείνη, σαν κλέπτης που δεν το περιμένουμε και πάει την ήττα να κλέψει. Ως κλέπτης ερνηκτή. Θα πρέπει να έχουμε το συγκεκριμένα πράγμα στο μυαλό μας. Ο χριστιανός που αγωνίζεται και έχει τον Κύριο, που ο Κύριος μας είναι η ημέρα που δεν έχει δύσει ποτέ, δεν δει ποτέ, είναι η ημέρα όμως τόσο. Δεν υπάρχει λόγος για εκείνο που κάθεται στη σκοπιά και περιμένει τον εχθρό και δεν περνάει εχθρός, αλλά όλοι οι δικοί του οι φίλοι, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη να περάσει, για εκείνον δεν είναι η ημέρα εκείνη σαν τον κλέπτη, γιατί ζει μες την ημέρα, δεν περιμένει κανένα κλέφτη, δεν περιμένει κανένα κλέφτη. Σαν τον κλέφτη θα έρθει για εκείνους που ζουν στην αμαρτία μέσα. Και κάτι άλλο θα εντονίσει εδώ πέρα όμως ο Κύριος. Ότι μην ψάχνετε. Κυρίως το κλέφτη στη νύχτα, που αναφέρει το σαν το κλέφτη που κλέφει τη νύχτα και δεν ξέρει πότε έρχεται, θέλει να μιλήσει για την μυστικότητα και το πόσο άγνωστη είναι σε εμάς η ημέρα εκείνη. Είναι άγνωστη η ημέρα. Μην ψάχνετε, λέει, να δείτε την ημέρα και την ώρα. Το καταλαβαίνουμε. Η ημέρα και η ώρα στα κρύβεται δικά μου. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι η ημέρα και η ώρα αυτή. Ουδής είδε. Παρά μόνο εγώ, ο πατέρας μου, γιατί ο ένας είναι μες στον άλλον. Ο πατέρας και ο γιος είναι το ίδιο πράγμα. Αυτοί γνωρίζουν την ημέρα και κανένας απολύτως άλλος. Έχουμε λοιπόν ένα άλλο εδώ πάλι, ότι, το τονίζω για μια φορά, ο Χριστός στη δεύτερη παρουσία του, όπως τον περιμένουμε, για εκείνους που δεν μετανόησαν ποτέ, δεν είπαν ούτε ένα ήμαρτο στη ζωή τους, και δεν ζουν εν μετανοία, όπως λέει η Εκκλησία μας πάντοτε, η ημέρα του της Δευτέρας Παρουσίας θα είναι πυρ, η παρουσία του Κυρίου, πυρ φωτιά που καίει. Σαν εκείνη που τύφλωσε τον Παύλο. Και φωτιά τέτοια που δεν θα έχει για αυτούς από εκεί και πέρα κανένα τέλος. Θα φλέγονται τυφλωμένοι, αφού βέβαια, γιατί μιλάει για σκοτάδια η Εγγραφή, αφού η ημέρα είναι ο Χριστός, είναι δόξα του Κυρίου, και στην ημέρα δεν βρίσκονται, πού θα είναι, δεν είναι στο σκοτάδι και στη νύχτα μέσα. Και ένα τελευταίο και τελειώνει. Αν έχουμε παρατηρήσει, το είπα προηγουμένως, μιλάει για ανθρώπους που παίρνουν ένα τάλαντο, δύο, πέντε, το καθεξής. Και το βράδυ εκείνοι, λέει, που πήραν τα τάλαντα, κλείθηκαν, οι εργάτες πήγαν στα πέντε να δουλέψουν. Πήγε το πρωί
και δούλεψαν ολόκληρη μέρα, πήγε το μεσημέρι, πήγε αργότερα και μάλιστα εργατικό προσωπικό, λέει, ήταν αφεντικό. Και το βράδυ όταν τους κάλεσε τους πληρώσεις, είπε, πάρτε όλη την ίδια πληρωμή. Πάρτε όλη την ίδια πληρωμή. Γιατί το λέω αυτό? Στον παράδεισο, λέει ο κύριος Λατζής, το ακούσει από κύριο, το ακούσει, λέει, μωρέ, να κλείσει η πόρτα και να πω ίσα ίσα μέσα θέλω, δεν θέλω να είμαι στο κέντρο του παραδείσου. Και γελάω που το σκέφτομαι και το πράγμα, και όμως έχει την αλήθεια του. Μην νομίζει ο κύριος Λατζής που το λέει και το πράγμα, ότι όταν είναι πίσω στην πόρτα, το έχει πιάσει και το δέρμα η πόρτα εκεί πέρα και δεν μπορεί να πει μέσα, αρκεί να έχει μπει και έστω και με τα μισά ρούχα μέσα, το λέει και το πράγμα. Και οποιοςδήποτε άλλος όταν ο κύριος Λατζής βρεθεί, και μακάρι να βρεθούμε έτσι όλοι μας, ότι νιώθουμε ότι είμαστε πολύ μακριά, την ίδια δόξα νιώθουμε με εκείνους που είναι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Είναι αδιανόητον στο ανθρώπινο μυαλό να νιώθει στον παράδεισο η ψυχή του ανθρώπου ότι έχει έστω ένα ελάχιστο κενό. Αυτό είναι κόλαση. Νιώθει πλήρωμα, γέμισμα. Και μου έκανε εντύπωση, είχα διαβάσει στον Άγιο Διονύση τον Ρωπαγίτη για τις ταξιαρχίες των Αγγέλων. Εκεί αναφέρει, κοιτάξτε το μυστήριο, αρχιερέας, προσέξτε το αυτό, αρχιερέας ειδωλολάτρης ήταν. Ήταν αυτός που είδε την ημέρα της σταυρώσεως του Κυρίου να σκοτεινιάζει γη, την ώρα που ο Κύριος είπε τέλεστε και παρέδωσε το πνεύμα του, την ώρα εκείνη κουνήθηκε η γη, σκοτεινιάσε ο ήλιος, έγινε σκοτάδι και όταν είδε αυτό το πράγμα είπε «Ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτε». Ή κάποιος Θεός με υποφέρει ή καταστρέφεται ο κόσμος ολόκληρος. Και όταν ήρθε ο Παύλος στην Αθήνα και κήρυξε, ο πρώτος που πίστεψε ήταν ο Άγιος Διονύσιος. Από εκεί πρέπει να καταλάβετε τι φωτισμό πήρε και ο άνθρωπος να πει. Σίγουρα θα έχει μπει και στον χώρο όταν ζούσε από εδώ, γιατί είχε γράψει βιβλία και τα έχουμε στα χέρια μας. Και αναφέρει μέσα ότι των Αγίων Αγγέλων, να το προσέξουμε αυτό, θα μιλήσω με ανθρώπινα μέτρα, των Αγίων Αγγέλων τα σώματα, ας το πω έτσι, είναι πνευματικά, έτσι δεν είναι, έχουν λάμψη επάνω τους, λάμψη. Άλλα λάμπουν έντονα, να το πω με γλώσσα ανθρώπινη, άλλα λιγότερο έντονα, άλλα πιο λίγο, άλλα πιο λίγο. Αυτά που λάμπουν, λέει, πάρα πολύ, των Αγγέλων, επαναλαμβάνω και όχι ανθρώπων, δεν έχουν σώμα οι άγγελοι, αλλά μιλάω για να καταλάβουμε, είναι σώμα, είναι άγγελοι. Το λέμε και το πράγμα. Αλλά λάμπουνε τον Αγγέλο τα πνεύματα, το πούμε έτσι. Λάμπουνε τα πνεύματα των Αγγέλων. Και έχουν έντονη τη λάμψη αυτά που είναι κοντά μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Αμέσως, λέει, δίπλα είναι κάποια άλλα που παίρνουν τη λάμψη από τα πνεύματα των Αγγέλων που είναι κοντά στον Θεό. Και λίγο παραπέρα είναι άλλα που παίρνουν τη λάμψη από τα άλλα, πνεύματα των Αγγέλων. Και λίγο παραπέρα κάποια άλλα και το καθεξής. Και έτσι πάμε, λέει, στο τελευταίο τάγμα που έχει και αυτό τη λάμψη του, μα που δεν νιώθει ότι έχει άλλη λάμψη από εκείνη που έχουν τα πρώτα τάγματα που είναι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Όλα έχουν την ίδια πληρωμή ασχέτως θέσεως, κύριε Σουλατζή. Ας είσαι στην πόρτα μπροστά. Θα έχεις το ίδιο φως με εκείνο που είχε πρώτος μπροστά. Και έσονται οι έσχατοι. Πρώτοι. Οι τελευταίοι θα είναι πρώτοι. Εύχομαι ο Κύριος μας, σε όλους μας ο Κύριος, να μας αξιώσει έστω και αυτή τη έσχατη θέση και αυτό σχέδιο από εκεί πέρα τι εμείς θα νιώσουμε όταν βρεθούμε κοντά στη δόξα Του. Και τους εχθρούς μας να ποτίσει. Όλο τον κόσμο. Κάποιος αδερφός κάτι να πει πάνω. Στο θέμα της πληρωμής. Ναι. Το λέει στη... δεν θυμάμαι ποιος... λέει, γιατί δώσατε, λέει, σε αυτόν, αφού δούλεψε, λέει, μία. Δηλαδή, αυτό ισχύει και για όλες τις ψυχές των ανθρώπων.
Αρπαρχής κόσμου. Ναι, 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 για όλους. Για όλους. Μα ο Κύριος ήρθε για όλη την κτήση, δεν ήρθε για... Ακούω εδώ και για τα ψυχα ακόμα. Λέει ότι η παρουσία του Κυρίου, την παρουσία του Κυρίου την περιμένουν και τα άψυχα. Τώρα πονάει, λέει, η κτήση ολόκληρη. Και περιμένει την ημέρα για να αλλαγεί, όπως είπε προηγουμένως. Δεν θα αλλάξουν μόνο εμείς, θα αλλάξουν και τα άψυχα. Θα γίνουν όλα καινούργια. Όλα πνευματικά. Άλλο ένα φως κάτι, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω και γεμίσα τις κάλπες περίπου. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Άμα χρειαστεί να πούμε κάτι. Εμείς... Έχετε κάλπες άλλες. Εμείς πόσο καιρό. Εμείς πόσο καιρό. Λοιπόν, ναι, μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη. Θέλω τώρα την ώρα να πούμε και την ημέρα. Την άλλη φορά την ίδια ώρα θα έρθουμε. Να έρθουμε εδώ την ίδια ώρα την άλλη φορά. Έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μουσική που πάμε. Εντάξει, όχι, αλλάζατε την ημέρα, γιατί θα έρθουμε άλλη, γιατί μεγαλώνει η ημέρα. Ας έρθουμε και τα λοιπά την διάωρα, έτσι, για να μιλήσουμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε όλοι μας. Πάτε ελιμών που ελπίζει ο Θεό, αγιαστείτε το όνομα σου. Ευθέτω η βασιλεία σου και η θήτη του θεού μα. Κόσα εν ουρανό και τη φυσική, τον άρτο ημών των ελπίσεων. Δώσε ημί σήμερα, κάθε σημεί τα οφειλήματα ημών. Κόσα και ημί αφήρε με τι ελπίδε ημών. Και μη συνέχιση μα τη δεσμό. Χαλαρίσει η μα από το βιβλίο. Προστασία των χριστιανών αγαπητέ με συντήρια προς το μύθιμα μετάθεται. Μη παρήδης αμαρτωλός δε είσαι φωνάς, αλλά προθάζοντος αγαθή εις την βοήθεια νημών τον Χριστός καθαζόντωση τα αρχείων εις πρεσβείας και σπέψον εις ηγεσίας η προστατεύουσα η Θεοτό και το τιμώνωσε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βλέπετε η πατερική τροφή τι ωραία που είναι. Είναι πατερική τροφή αυτή, δεν γίνεται. Πάρα, δεν κοιμάσουν. Είναι, μέρση. Όλα που τίνεται, πώς είναι σημαντικά. Είναι δηλαδή. Όχι, έβαλα και έπρεπε να πάω επάνω, να το πιάσω και την πέτρα.